Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και η Ελλάδα ζει το δικό της δράμα, το όπως το ζούμε και όλοι μας, με φόρους, πληστηριασμούς, φόρους ακινήτων, η πολιτική του Υπουργού μας, του κυρίου Στουρνάρα, να μπαίνουν στα σπίτια όλοι εφοριακοί και να παίρνουν ό,τι θέλουν, είναι μια πραγματικότητα. Ο πιο κατάλληλος, πιστεύω, για να συζητήσουμε αυτήν την δραματική πραγματικότητα των Ελλήνων είναι ο οικονομολόγος και γραμματέας του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ, του γνωστού, ο Δημήτρης ο Καζάκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καζάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πολλά ζούμε δραματικά σε αυτή τη χώρα, έτσι. Ναι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πώς βλέπετε εσείς ως οικονομολόγος που είστε όλο αυτό το φορολογικό, αυτή την καταιγίδα που δέχονται οι Έλληνες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική εξήγηση. Λογική εξήγηση με την έννοια από τη σκοπιά της κοινής λογικής. Υπάρχει λογική εξήγηση από τη σκοπιά της υπεράσπισης των συμφερόντων των δανειστών και της εκποίησης της χώρας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν όχι γιατί πρέπει να χτυπηθεί φόρο διαφυγή, αλλά γιατί πολύ απλά πρέπει να φορτωθεί χρέη ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να μπορούν να του πάρουν την ακίνητη περιουσία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι κάτι που το έχετε πει επανειλημμένα, βέβαια, αυτό. Βέβαια. Αλλά δεν από το 10. Δεν ακούγεται από το επίσημο κράτος, γιατί απλά δεν συμφέρει προφανώς. Και τώρα βγάλανε αυτό το καινούριο φασούλι, επιτρέψτε μου την έκφραση, το ότι με μόνη της η εφορία, αν χρωστάει κάποιος κάτι, μπορεί να μπαίνει στο σπίτι σου, να παίρνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Πώς το μπορεί να γίνει αυτό? Στο καθεστώς που ζούμε τα πάντα μπορούν να γίνουν. Να. Με την έννοια ότι αυτό το καθεστώς που ζούμε δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κοινοβουλευτισμό που ζούσαμε πριν τις 5 Μαΐου 2010. Μάλιστα. Εδώ ζούμε ένα παρξιόπημα διαρκές, το οποίο έχει καταλύσει τις βασικές συνταγμένες του συνταγματικής τάξης της χώρας και τα θεμέλια του πολιτεύματος όπως τα ξέραμε. Έχουμε καθεστώς πλήρους ανομίας, κυβερνητικής απολυταρχίας, με μόνο φύλος οικής το κοινοβούλιο, το οποίο και αυτό είναι ένα άθλιο φύλος οικής, γιατί στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Με την υπάρχουσα μορφή του εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία είναι να τους καθίσουμε στο σκαμνί όλους αυτούς που έκαναν το πραξιόπημα στις 6 Μαΐου 2010 και μετά συνεχίζουν την πράξη της εσχάτης προδοσίας σε βάρος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Νομικά, δηλαδή, κάπως πρέπει να στηριχθεί αυτό. Νομικά προβλέπεται από το 120 παράγραφος 3 του Συντάγματος και το 134 του Ποινικού Κώδικα και αναλαμβάνει την αστική δικαιοσύνη, μόνο που χρειάζεται πολιτική λύση και πολιτική λύση. Η πολιτική λύση μπορεί να έρθει μόνο αν ο λαός αντιδράσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δηλαδή ξεσηκωθεί, εάν τους ρίξει, μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και όποιος περιμένει να έρθει η αντιπολίτευση, να του δώσουν το δικαίωμα στις εκλογές και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι όχι μόνο απλά περιμένει άδικα, αλλά δυστυχώς κινείται ακόμη με τους όρους που ζούσε η Ελλάδα πριν από μια δεκαετία. Πράγμα εξαιρετικά καταστροφικό. Διότι πέστε μου εσείς, πόσους μήνες ακριβώς μπορεί να επιβιώσει κάποιος στη σημερινή καταστροφή, ο μέσος Έλληνας? Με όλες αυτές τις συνθήκες καθόλου, γιατί είδαμε και αυτό με τα τζάκια που βγήκε αυτή η δική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας μέσα στο Σαββατοκύριακο και είπε μην γκέτε τα τζάκια. Ναι, σε λίγο θα βάζουν πρόστιμα. Ναι, θα βάζουν πρόστιμα. Είναι πολύ πιθανό και αυτό πλέον. Και αυτό. Πείτε μας λίγο εσείς, επειδή το ξέρετε καλύτερα το αντικείμενο και όλα αυτά, πώς το βλέπετε αυτό με τους πληστηριασμούς, τι θα γίνει τελικά, πού το πάνε? Αυτό που θα γίνει και είναι αυτό που φαντάζεται ο κάθε Έλληνας. Δηλαδή θα προχωρήσουν σε κατ' επιλογή πληστηριασμούς, δηλαδή στοχευμένους, έτσι ώστε από τη μια να δημιουργήσουν παντικό στην κοινωνία, από την άλλη δηλαδή, να λέει αυτός που τη γλίτωσε, προσωρινά, να λέει εγώ τη γλίτωσα, άστον τον άλλο να καεί. Και τρίτον, να βάλουν στην πράξη, επιτάπητος δηλαδή, την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και κινητής βεβαίως, γιατί
έτσι διαβάσαμε στο νομοσχέδιο που κατέβηκε τώρα περί της φορολογίας ακινήτων και συναφής διατάξεις, ότι η εφορία θα έχει το δικαίωμα χωρίς εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση ή έστω και παρουσία εισαγγελέα να ανοίγει ακόμη και τραπεζικές τηρίδες. Συγγνώμη, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Συνέβη μόνο μία φορά στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και αυτό συνέβαινε όταν οι Ναζί έπαιρναν ομήρους και έστελναν στα κρεματόρια στη Γερμανία οικογένειες κυρίως Εβραίων, Ελλήνων Εβραίων, που τους δίνευαν μετά και τις τραπεζικές τηρίδες. Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Αυτό μπορεί να ανατραπεί κάπως. Αυτό δυστυχώς, πέρα από το ότι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο μπορεί να προσφύγει κανείς ώστε να μπορεί να το σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι εδώ σας είπα ότι είναι καθεστώς πλήρους ανομαλίας, να σας πω μόνο ότι όποια απόφαση και να έχει πάρει η δικαιοσύνη υπέρ των οφηλετών ή υπέρ του Έλληνα πολίτη έχει μείνει στα χαρτιά, διότι δεν την εφαρμόζει ούτε η κυβέρνηση ούτε το καθεστώς γενικά που βλέπουμε. Από την άλλη, ο μόνος αποφασιστικός τρόπος για να ξεμπερδέψουμε είναι αυτό που σας είπα. Τους ρίχνουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέστε μου σε κάποιον άλλον. Διότι εγώ πραγματικά ειλικρινά δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι, και όπως είπατε, περιμένουν τώρα και τους πληστηριασμούς για να έρθουν μετά απ' έξω κάποιοι, να πάρουν μισοτιμής για ένα κομμάτι ψωμί ή οτιδήποτε, σπίτια, οικόπεδα, τα πάντα, και να τα νοικιάζουν ξένες εταιρείες ίσως. Έχουμε εμείς εδώ στην Καβάλα ήδη έρχονται ξένοι από τις πολύ μειωμένες πλέον τιμές των ακινήτων και αγοράζουν σπίτια για τις διακοπές τους, για όλα αυτά. Έχουμε τέτοια περιστατικά ήδη. Μα κοιτάξτε, μόνο αν δει κανείς τον ΤΑΙΠΕΔ, το ότι έχουν περάσει περιοχές Natura για ξεπούλημα, το ότι προσφάτως έκλεισε η συμφωνία με τον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου δόθηκε για ένα ευτελές ποσό, γύρω στα 300 εκατομμύρια, προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν ούτε ευρώ αυτοί που το πήρανε. Θα γίνει με ομολογιακά δάνεια και με μια ιστορίες άλλες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν άκουσες τίποτα απολύτως σε αυτούς. Ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μόνο η κυπηρική του έκταση εκτιμάται περίπου στο 1 δις. Λοιπόν, μιλάμε για ξεπούλημα ολκής και από μια πια, από μια εταιρεία ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη, χωρίς μετοχικό κεφάλαια, χωρίς συνθέσεις, χωρίς τίποτα. Πρόκειται για μια offshore εταιρεία. Ήρθε, έταξε 400 εκατομμύρια και οι κυβερνώντες την πούλησαν. Προφανώς υπάρχουν διαπλοκές πίσω από το παρασκήνιο. Αλλά λέω, συγγνώμη, θα το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ολόκληρη η χώρα να κομματιαστεί σε φιλέτα και να πουληθεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε και τη γνωστή αμαρτωλή εντός εισαγωγικών υπόθεση των οδικών αξώνων, των μεγαλοεργολάβων, με τα δισεκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, οπουδήποτε. Αυτή την υπόθεση πώς τη βλέπετε? Αυτό το πράγμα που έχει συμβεί με τους παραχωρησιούχους πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δείχνει το σε τι κατάδια έχουμε βρεθεί. Οι παραχωρησιούχοι υποτίθεται ότι θα κατασκεύασαν το έργο με μια μικρή συμβολή του ελληνικού δημοσίου και μετά θα αποσβενόταν το έργο από τη χρήση του. Έτσι, γι' αυτό ήταν παραχωρησιούχος. Λοιπόν, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Όταν δηλαδή έπαψαν οι τράπεζες να δανείσουν, οι παραχωρησιούχοι ζητήσαν τα λεφτά που θα έπρεπε να τους δανείσουν οι τράπεζες, με εγγύηση πάντα του ελληνικού δημοσίου, να τα πάρουν απευθείας από το ελληνικό δημόσιο. Παρά και ενάντια στις συμβάσεις. Η κυβέρνηση τους τα έδωσε και μόλις τους τα έδωσε, αυτοί ο ένας μετά τον άλλο κινούνται επιπτώχευση. Δηλαδή, αρπάζω τα λεφτά και φεύγω. Και παρά το γεγονός ότι κινούνται επιπτώχευση, οι παραχωρησιούχοι παραμένουν να εισπράττουν διόδια. Τα οποία μάλιστα από ό,τι ακούγεται, θα δούμε τελικά τι θα γίνει μετά ακριβώς από τις μέσα στις διακοπές, συγγνώμη, μέσα στις γιορτές και μετά από αυτές, για την αύξηση των διοδίων. Δηλαδή, πού πάμε? Ταυτόχρονα η ίδια κυβέρνηση καταργεί το Ταμείο Εθνικής Οδοποίησης, που σημαίνει όλο το επαρχιακό δίκτυο της χώρας και όχι μόνο, έρμεο. Προφανώς για να δώσει και αυτό πακετάκι στους παραχωρησιούχους και ειδικά στον κύριο Μπόμπολα, με οποιαδήποτε συμφέροντα αυτό συνδιαλέγεται, πολιτικά και οικονομικά. Μάλιστα. Θα δούμε τελικά και μέσα στις πόλεις να μπαίνουν διόδια. Έτσι όπως πάει,
Το βλέπουμε ήδη στην Εγνατία, όπως είπατε. Τώρα θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές. Ναι, είναι... δεν είναι εντυπωσιακό. Συγγνώμη, ποιος το πλήρωσε το έργο αυτό, αν όχι ο Έλληνας πολίτης? Από πού και ως πού να παραχωρείτε και να παίρνουν και διόδια κάποιοι, κάποιες ιδιωτικές εταιρείες? Δηλαδή, τι θα το κάνουμε εδώ? Μάλλον, τι το έχουμε κάνει εδώ? Θα πρέπει να αναρωτηθούμε λιγάκι. Έτσι, έτσι είναι. Και γενικά οι πολίτες βάλλονται από παντού. Από παντού. Βλέπουμε τώρα και στη ΔΕΗ κάποιες αυξήσεις, έτσι, ύπουλες μέσα. Βέβαια. Είδαμε... πρέπει να κάνει κοινωνική πολιτική η ΔΕΗ. Ναι. Ξέρετε, να παρασυνδέσει ρεύμα και τα λοιπά στα νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα και πεθαίνουν τα παιδιά από τα μαγκάλια. Και έτσι μοιράζει με πρόφαση αυτό, θα κάνει αυξήσεις στις τιμές για να κάνει κοινωνική πολιτική η ΔΕΗ. Γιατί δεν κόβει τους μισθούς, τους παχυλότερους μισθούς στα διοικητικά συμβούλια και στα υψηλόβαθμα στελέχη που είναι φυτευτοί, είτε της κυβέρνησης είτε οικονομικών συμφερόντων, για να διαλύσουν τη ΔΕΗ? Στο απειρόβλητο είναι αυτή. Βέβαια. Είναι τα δικά μας παιδιά, εντός εισαγωγικών, για τους κυβερνώντες, τους εκάστοτε κυβερνώντες. Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι για όλα αυτά, για όλη αυτή την κατάσταση, έχει μερίδιο ευθύνης και η συμμετοχή μας, η παραμονή μας μέσα στη ζώνη του ευρώ, το σκληρό αυτό νόμισμα? Αυτό είναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι προφανές σε οποιοδήποτε. Διότι αν δεν είμαστε μέσα στο ευρώ, δεν θα είχαμε την κυδαιμονία του κ. Ράχενμπαχ, ούτε τον κ. Φούχτελ να αρπάζει ό,τι βρει εδώ μέσα. Γκάουλάιτερ εδώ μέσα δεν θα υπήρχε εύκολα. Δεν θα μπορούσε να εγκατασταθεί. Αυτό όλα είναι προϊόντα της παραμονής μας στο ευρώ. Δεύτερο, οι πολιτικές που εφαρμόζονται, πολιτικές κανιβαλισμού κυριολεκτικά της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της Γερμανίας και των άλλων ισχυρών οικονομιών, δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τόσο εύκολα αν δεν ήμασταν μέσα στο ευρώ. Και θα είχαμε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, έτσι ώστε να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας και αντιχρηματοδοτήσουμε με το δικό μας νόμισμα, που σήμερα είναι αδύνατο. Μάλιστα. Μήπως είναι λοιπόν η ώρα πιο κατάλληλη από ποτέ να αρχίσουμε να συζητάμε για μια επιστροφή στη δραχμή, που μέχρι πρότινος ήταν ταμπού, δεν το συζητούσε καν κανένας, ποτέ. Το λέγατε αυτό εσείς. Αυτό πρέπει να έχει γίνει από την αρχή της κρίσης, ίσως και νωρίτερα. Το ταχύτερο δυνατό, διότι προσέξτε να δείτε, αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπως συνεχίζεται η κρίση και χάσουμε τον παραγωγικό εξοπλισμό της ελληνικής οικονομίας, είτε είναι στις υποδομές, είτε στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, είτε στην αγροτική οικονομία, τότε πραγματικά τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βεβαίως και τότε αντιμετωπίζονται τα πράγματα, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να, γιατί το ταχύτερο δυνατό πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ποιο είναι τα μέτρα, τα βασικά? Μονομερής διαγραφή του χρέους και αφενός και αφετέρου έξοδος από το ευρώ, να πάμε σε διοικητικό νόμισμα. Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτή η μετάβαση? Φαντάζομαι ότι γιατί θα βγουν ξαφνικά οι δανειστές, οι άλλοι θα πούνε τέλος, δεν δίνουμε έτσι όπως το έχουν κάνει και το σύστημα, είμαστε, κρεμόμαστε από αυτούς. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει? Να τους πούμε ότι όχι κύριοι, τέλος, μέχρι εδώ. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ο εσωτερικός μηχανισμός της χώρας για να καλύψουμε έτσι κάποιες πρώτες ανάγκες? Το πρώτο διάστημα, πιστεύω ένας μήνας θα είναι αυτό το λίγο. Κοιτάξτε, συνολικά θέλει περίπου 6 μήνες για να μπούμε σε εθνικό νόμισμα. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να εισάγουμε το νέο εθνικό νόμισμα. Αυτό το εξάμηνο θα λειτουργεί η οικονομία με ευρώ υποχρεωτικά. Όμως, αυτό το ευρώ δεν είναι απαραίτητο να τηρεί τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Που σημαίνει απλά δηλαδή ότι μπορούμε να παρέχουμε ευρώ στην ελληνική οικονομία, στη χρηματοδότηση της οικονομίας, χωρίς να σκεφτόμαστε με ποιους όρους ή με τους περιορισμούς δηλαδή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Με δύο τρόπους. Πρώτον, παίρνουμε υπό τον έλεγχό μας, το δημόσιο έλεγχο δηλαδή, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τέσσερις λεγόμενες συστημικές τράπεζες που μας έχουν φάει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο τραπεζικό τέτοιο που να επιτρέπει στο μέσον Έλληνα να αποκτήσει τη ρευστότητα που χρειάζεται διαμέσου του τραπεζικού συστήματος ώστε να μπορεί να κινηθεί. Και δεύτερο, μπορούμε να αποκτήσουμε άλλο συναλλαγματικό απόθεμα εάν ρευστοποιήσουμε την καβάτζα που διαθέτουν οι τραπεζίτες, περίπου 58 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι σε ομόλογα κρατικά
της Βρετανίας και σε ομόλογα Λουξεμβούργου. Αυτά τα 58 δισεκατομμύρια είναι ένας θησαυρός ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ελληνικού δημοσίου γιατί για αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι ότου βάλουμε εθνικό νόμισμα. Μάλιστα. Βλέπουμε, βρήκαμε εδώ και έχουμε μπροστά μας και τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που πλέον στα κόμματα που είναι υπέρμαχα της δραχμής δίνουν αρκετά υψηλά ποσοστά σε σχέση με πριν. Μάλιστα, το ΕΠΑΜ βλέπουμε ότι ειδικά στην Αττική πιάνει το 7,1%. Δημοσκόπηση του Νοεμβρίου. Προσωπικά, προσωπικά δεν δίνω ιδιαίτερη προσοχή στις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, γιατί ξέρω ότι είναι στιγμιαία απεικόνηση της διάθεσης του κόσμου. Δεύτερον, ξέρω πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις μαγειρεύονται. Δεν υπάρχει αμαγείρευτη δημοσκόπηση που δημοσιεύει, θα το ξέρετε αυτό. Ακόμη και συμμαγειρεμένες, όμως βλέπουμε ότι... Ναι. Και τρίτον, με ενδιαφέρει το ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, η απευθείας ανταπόκριση του κόσμου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαμέσου αυτής της απευθείας ανταπόκρισης πραγματικά μπορείς να συνειδητοποιείς ή να είσαι σίγουρος με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Γιατί χωρίς την άμεση συμμετοχή του λαού, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, έχουμε μαζί μας την συνάδελφο, την Τίνα Ντάβου, που θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Καλημέρα σας και από μένα. Επειδή συζητήσαμε για αυτό το εξάμηνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ευρώ μέχρι να πάμε στο εθνικό νόμισμα, εγώ απλώς μια επισήμανση θέλω να κάνω, γιατί από όσο γνωρίζω υπάρχει ήδη ένας μηχανισμός που δίνεται δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να εκδίδουν χρήμα σε ευρώ. Αυτό το μηχανισμό τον έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, εμείς δεν τον έχουμε χρησιμοποιήσει ή δεν ξέρουμε αν τον έχουμε χρησιμοποιήσει, οπότε και... Δηλαδή, συμπληρωματικά σε αυτά που είπατε, μπορούμε και αυτό το μηχανισμό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εξάμηνο μέχρι να γυρίσουμε στη δραχμή. Για ποιο μηχανισμό μιλάτε? Υπάρχει ένας μηχανισμός, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, του κάποιο ταμείο που μπορεί να εκδίδει ευρώ. Είναι δικαίωμα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει σε συνθήκη, σε όλες τις εθνικές κυβερνήσεις. Εννοείται τον ELA. Ναι. Έχει χρησιμοποιηθεί ήδη αυτό. Έχει χρησιμοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως, ναι. Για τις τράπεζες βέβαια. Οι οποίες τράπεζες βεβαίως δεν διοικητεύουν τη ρευστότητα μες στην αγορά. Τα κρατάνε και δημιουργούν αποθεματικά μόνο. Αλήθεια, πού νομίζετε ότι το πάνε οι τράπεζες με αυτή την πολιτική? Γιατί μόνο βλέπουμε να παίρνουν και οι στρόφιγγες που θα ανοίγανε πολλούς μήνες πριν δεν έχουν ανοίξει. Και δεν πρόκειται να ανοίξουν. Η προοπτική για οι τράπεζες είναι κουφάρια. Εάν σκεφτείτε ότι τους δώσαμε 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλαιοποίηση και χρειάστηκαν μέσα στο 2013 άλλα 60-70 δισεκατομμύρια από τον ELA, από τον ειδικό μηχανισμό ρευστότητας της Τράπεζης Ελλάδος, δηλαδή του Ευρωσυστήματος, καταλαβαίνετε ότι ένα τραπεζικό σύστημα που χρειάζεται κάθε χρόνο παροχή ρευστότητας γύρω στα 100-110 δισεκατομμύρια και να σκεφτεί κανείς ότι η καταθετική του βάση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα 170 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το γροτό σύστημα είναι κουφάρι. Πίθος των αναείδων. Αυτό που συμβαίνει τι? Διαμέσου αυτού επιδοτείται η ζημιογόνα πλευρά των τραπεζών και τα λεφτά μετατρέπονται σε κέρδος για τους τραπεζίτες διαμέσου ενός μηχανισμού όπως είπαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Γιατί ας πούμε να δοθεί 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίηση όταν οι τράπεζες διαθέταν αυτή την καβάτσα, 58 δισεκατομμύρια. Τα οποία καινούργια βέβαια. Τα οποία αν τα πουλήσεις δευτερογενή αγορά σήμερα θα δεις ότι αυτά πιάνουν την ονομαστική τους αξία. Δεν είναι υποτιμημένα. Λοιπόν, και τι κάνανε λοιπόν οι κυβερνήσεις? Αφήσανε αυτό το κομπόδεμα, να το πούμε έτσι, στα χέρια των τραπεζιτών, Κωστόπουλου, Σάλα και λοιπόν, οι οποίοι βέβαια σήμερα δεν έχουν παραπάνω από το 5% των τραπεζών τους. Λοιπόν, και το υπόλοιπο, δηλαδή τις ζημιές, τα κόκκινα δάνεια, όλη αυτή τη φρικώδη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο τραπεζικό σύστημα με τους οφειλέτες και τους καταθέτες, τη φορτώνεται το κράτος. Μάλιστα. Σαφές. Και μία ακόμη ερώτηση. Τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σόρος τώρα τελευταία στην Ελλάδα,
Και αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ με τα πετρέλαια που θέλει να δώσει σε σχολεία, στην Φλόρινα που ήταν, δεν θυμάμαι. Πώς τα βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι επικοινωνιακά. Και εμένα μου κάνει περισσότερη εντύπωση γιατί στην Άουσα, παράδειγμα. Γιατί στην Άουσα. Όχι πως δεν έχει πρόβλημα η Άουσα, προς Θεού, αλλά υπάρχουν περιοχές, ας πούμε για παράδειγμα στην Αττική, ειδικά στα δυτικά προάστια, με τρομακτικό πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο. Αλλά γιατί στην Άουσα. Και επειδή ο κύριος αυτός δεν είναι καθόλου αθώος ή φιλάνθρωπος, πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς επιδιώκει στην ευρύτερη περιοχή. Πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Σόρος, πέρα από την αγορά κινήτων, στην οποία ειδικεύεται στην γενοσκοπία και με τα νομίσματα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την προοπτική ειδικών οικονομικών ζωνών στην Μακεδονία. Άλλη μια... Γι' αυτό και θέλει να μπει ως φιλάνθρωπος στην περιοχή. Μάλιστα. Άλλη μια αμαρτωλή υπόθεση αυτή με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Ακριβώς. Που έχουμε και τη Θράκη εδώ πέρα. Βέβαια, προς το παρόν έχουν λίγο ησυχάσει τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι έκλεισε η υπόθεση. Δεν έχει κλείσει, γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Απλά δεν έχουν βρει ντουβάρι απέναντί τους. Δηλαδή, προσπάθησαν να το περάσουν από τα περιφερειακά συμβούλια, ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι, όχι μόνο στην Θράκη, αλλά και στην Δωδεκάνησο, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά και στην Ήπειρο, όπου προσπάθησαν να το κάνουν. Μόνο ο κ. Στατούλης το έχει περάσει, αλλά και αυτό μένει ανενεργό, φοβούμενος ο ίδιος ότι θα ξεσπάσει ο κόσμος επάνω και να δούμε πού θα καταφύγει. Και τι πραγματικά είναι αυτές οι ειδικές οικονομικές ζώνες, έτσι με απλά λόγια? Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι η παραχώρηση μέρους της εθνικής επικράτειας, είτε είναι πόλη, είτε μεγάλη περιφέρεια, είτε υποδομές, στη διοικητική, σε ειδικό καθεστώς διοικητικό, φορολογικό και εργασιακό. Μάλιστα. Αυτόνομα κρατήδια δηλαδή ένα πράγμα. Ναι. Όπου ο επενδυτής έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης διοίκησης, δικής του διοίκησης, ειδικής φορολογικής προσέγγισης, στην ουσία πλήρους από φορολογικής απαλλαγής και φυσικά ειδικό εργασιακό καθεστώς που κανονίζεται μέσα στην ειδική οικονομική ζώνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λέτε, όσα μας ενημερώνετε εδώ, τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Αντίον. Είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη Καζάκη, γνωστός οικονομολόγος, γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Μιλήσαμε για τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία, όσα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες πολίτες, για τους πληστηριασμούς, για την οικονομική πολιτική. Για κύριος Καζάκης, που πάντως από την αρχή χώρους, της κρίσης λέει αυτά τα πράγματα. Είναι σταθερός στις θέσεις του και φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Και η επιβεβαίωση έρχεται από αυτό που είπαμε, από τα γκάλωπ, τα μαγειρεμένα μεν, που αν και μαγειρεμένα δίνουν μεγάλα ποσοστά σε κόμματα που είναι ξεκάθαρα απέναντι στο ευρώ, απέναντι σε όσα μας έφερε το ευρώ. Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται σιγά σιγά.